Μπάκερ έχει βάλει ήδη 7 πόντους και είναι πρώτο σκόρ μακράν κιόλας του δεύτερου στο μάτς. Τουλάχιστον μακράν του δεύτερου στον Ολυμπιακό. Δεύτερο σου τριοπόντων αυτή τη φορά. Ο Παπα-Νικολάου τιμωρεί την άμυνα ζώνης. Λογικό είναι, Βασίλη. Παπα-Νικολάου στο rebound με πολύ χρόνο συμμετοχής απόψε. Συνήθως ήταν εκτός ρόστερ, εκτός δωδεκάδας. Έπαιξε στο τέταρτο τελικό και σήμερα ο Μπράντοβιτς είναι προφανής οι λόγοι. Νομίζω δεν χρειάζονται περαιτέρω εξήγηση. Α, γιατί τον εμπιστεύεται περισσότερο από τις άλλες φορές. Είναι τα χιλιόμετρα που έχει κάψει και τα λάδια που έχει κάψει ο Παπα-Νικολάου στα μεγάλα μάτς. Σου τριών πόντων, καλά του τριών πόντων από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου καταφωνήν. 26-21, δεύτερο τρίποντο από τον ηλικίας 30 ετών και ας φαίνεται παραπάνω, άλλοτε αγαπημένο Δημητράκη του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός Ζησά. Υπερτερεί στο ύψος σαν πεντάδα. Τι είναι αυτή η πεντάδα, αυτή η πεντάδα του Παναθηναϊκού είναι απτάγραφα. Ναι, υπερτερεί σε ύψος σαν πεντάδα. Το πρόβλημα είναι να την εκμεταλλευτεί. Δεν υπάρχει καν δεύτερος κλασικός γκάρ. Ακριβώς, δεν υπάρχει ιστορία σε αυτή την πεντάδα, Βασίλη. Νομίζω πρώτη φορά φέτος, εντάξει, υπάρχει ο Βουγγέννης ως Ισκάουσκας, πρώτη φορά. Υπάρχει όμως γίγας Παπα-Νικολάου. Βουγιανίτς, Παπα-Νικολάου με την ψυχολογία βασικού παίκτη, ούτως ή άλλως διαθέτει τεράστια εμπειρία, 30-29. Μεγάλη λύση, με μεγάλη λύση από τον Δημήτρη, ο οποίος έχει πετύχει 10 πόντους. Ήταν πληθωρικός παίκτης, όλοι ξέρουν το ταλέντο του Παπα-Νικολάου.